Τίποτρο παράδο την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν χθες επίσης και οι συντελεστές της παράστασης Nine στο θέατρο Πάνθεον. Ποιος το κέρδισε το φλουρί, παιδιά? Το φλουρί δεν ξέρω, ακούσαμε ένα. Μόλις τώρα ακούστηκε. Ένα τεχνικό μα. Ακούσαμε ότι θέλει να υιοθετήσει παιδάκι. Όχι, είπα ότι από πολύ μικρή ήταν αυτό μια σκέψη μου. Ότι θέλω να κάνω ένα παιδάκι και ίσως να υιοθετήσω άλλο ένα. Δεν ξέρω αν θα το κάνω τελικά πραγματικότητα, αλλά είναι μια σκέψη που μου περνάει από το μυαλό πολύ έντονα. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου με μια μεγάλη οικογένεια και πολλά παιδάκια? Όχι, εντάξει, καλά είμαι έτσι. Το ότι μπορεί να με πει κανείς έξι δεν είναι ένας φοβερός τίτλος για μένα. Εντάξει. Κακό δεν είναι, αλλά δεν είναι και αυτός σκοπός, ρε αδερφέ, για να το κάνουμε και τόσο θέμα. Είναι κοπλιμάν. Είναι ένα κοπλίμα, απλώς. Νιώθεις, Κατερίνα, σεξι σαν γυναίκα? Πολύ, πάρα πολύ. Δεν το κερδίσαμε ή μπα? Ούτε σε μία πίτα. Έχω κόψει μέχρι στιγμής, ξέρω εγώ, έχω υπάρξει μπροστά σε τέσσερις πίτες. Τίποτα, γιατί, παιδιά. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Μήπως κερδίζεις αλλού? Σίγουρα. Δεν έχω λόγια. Κερδίζω τόσο πολύ αλλού. Δεν με νοιάζει για το βρουρί. Θα παίξω και χαρτιά. Άμα και στα χαρτιά η κατάσταση τότε δεν. Τότε σίγουρα. Χάνεις κατευθείαν μετά. Καλέ, δεν το συζητώ. Ράβομαι κατευθείαν μετά. Όταν άγγελοι κλαίνε, πέφτει πάνω μας βροχή. Κάτι να αλλάξει θέλουν. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι υγιής, δηλώνει παράλληλα στο Εγώ Weekly η Έλενα Παπαρίζου, η οποία δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη που είχε περάσει. Καταρχήν, πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε καλά και να το παραδεχόμαστε. Από εκεί και έπειτα, όποιος δεν μας καταλαβαίνει, πρέπει απλά εκείνη την περίοδο να μην είναι στη ζωή μας μέχρι τουλάχιστον να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όταν κάποιος μιλάει ανοιχτά, σίγουρα βοηθάει και άλλους ανθρώπους. Εγώ το βίωσα, ήμουν στη Σουηδία, είχα κοντά μου την οικογένειά μου, αλλά παρόλα αυτά και οι κολλητοί μου φίλοι ήταν δίπλα μου, έρχονταν να με δούνε. Δεν δανείστηκα το χρόνο κανενός άλλου, το δικό μου χρειάστηκα για να γίνω καλά. Τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και θυμώνουν για αυτό που μας συμβαίνει, πρέπει να τους ξεδιαλέγουμε. Όποιος δεν θέλει, δικαίωμά του. Όταν δεν είμαστε καλά, πρέπει οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας να είναι το στήριγμά μας, να έχουν κουράγιο και να αντέχουν. Η μάνα μου ήταν στο πλευρό μου και ο άνθρωπος που μπορούσε να συγχωρήσει οτιδήποτε και αν της έλεγα εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως είχα και φίλους μου. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι υγιής, ένα χαρούμενο πλάσμα και να μπορώ να δημιουργήσω και να αγαπάω. Να γίνω καλύτερη, πιο δοτική από ό,τι είμαι. Πρέπει να έχουμε αγάπη για τη ζωή και τους ανθρώπους μας, όχι για τα υλικά πράγματα.